Οι αποτυχίες στη ζωή είναι πιο σημαντικές από τις επιτυχίες, φτάνει να ξέρεις και να μπορείς να τις εκμεταλλευτείς. Και το κινηματογραφικό σύμπαν της DC ξέρει από αποτυχίες. Μικρές ή μεγάλες, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως έχει δείξει πως ξέρει να τις εκμεταλλεύεται κιόλας και να μαθαίνει από αυτές. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει αυτά που είπα πιο πριν είναι η ταινία του σημερινού επεισοδίου. Η ταινία Aquaman λοιπόν βγήκε το 2018 και έκανε χαρούμενος και την DC αλλά και εμάς που είδαμε τη θρηλυκή εταιρεία να δείχνει το καλό της πρόσωπο και πάλι. Και μιλάω για το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της, γιατί αν μιλήσουμε για μεμονωμένες ταινίες, εκεί η DC είναι πρώτη και με διαφορά κιόλας. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για μια ταινία που πρωτοπόρησε σε πάρα πολλούς τομείς. Για μια ταινία που από πίσω της κρύβει πολλά και δεν τα γνωρίζεις. Προσδεθείτε γιατί φύγαμε! Λοιπόν παιδιά, το Aquaman έχει περάσει γενικά στα ψηλά, ενώ είναι αν όχι η δυσκολότερη από τις δυσκολότερες μεταφορές comic book hero στη μεγάλη οθόνη. Και αυτό γιατί πρώτον το 60-70% της ταινίας τοποθετείται κάτω από το βυθό και 100% ο κόσμος της είναι φανταστικός. Όπου αυτό σημαίνει πως όλα μα όλα έπρεπε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν από το μηδέν. Αλλά για περισσότερες λεπτομέρειες μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Κοίτα ρε τον κολόφαρδο. Εδώ πέρα στη Χαλκίδα, στην κακοκαιρία, άντε να ξεβράσει η θάλασσα κανένα λούτσο. Και αυτούνου του βγάλε τη Nicole Kidman. Τεχνολογία προηγμένη Ατλαντίδα με τεράστια υποβρύχια διαστημόπλαια κτλ. Αλλά τη Βασίλισσα Ατλάνα τη φόβησε η τηλεόραση. Και το σκυλί. Γιατί μπορεί να έχεις δει αυτό. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο τρομακτικό. Ωπα ρε παιδιά, ωπα! Είπαμε θα το πληρώσω το Κολονίκη στο τέλος του μήνα, πώς κάνετε έτσι? Και τώρα παιδιά ξεκινάει το countdown των ξαφνικών εκρήξεων με αυτή την έκρηξη που είδατε μόλις πριν να είναι το νούμερο 1. Και εδώ ακριβώς είναι το πρώτο θέμα που έχω με την ταινία και δεν το έχω μόνο με τη συγκεκριμένη αλλά γενικά με όλο το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Και αυτό παιδιά είναι τα πολύ μέτρια και μη αληθοφανή CGI. Και ενώ στις άλλες ταινίες της DC δεν δικαιολογείται καθόλου αυτό, σε αυτήν μπορώ να της δώσω ένα συγχωροχάρτη, γιατί ίσως να έχει γίνει εσκεμμένα. Για να μην έχουν μεγάλη διαφορά, οι σκηνές εντός βυθού που είναι full CGI 100% και οι σκηνές που είναι έξω από το βυθό που είναι πραγματικές. Αφού λοιπόν είδαμε ένα τρέιλερ από το video game Aquaman, μεταφερόμαστε σε ένα ενιδρίο, όπου και φυσικά ο μικρός Aquaman θα πέφτει θύμα bullying για να τον λυπηθείς. Όμως παιδιά να πούμε και το στραβού το δίκαιο ότι αυτή η σκηνή δουλεύει τέλεια. Σε άλλα νέα, ένα υποβρύχιο πέφτει θύμα πειρατείας από κάτι μυστηριώδης τύπους, όπου εδώ έχουμε αυτή τη σκηνή. I never told you the story behind it. This was your grandfather's. He was one of the Navy's first frogmen during World War II. He was so stealthy in the water, his unit nicknamed him Manta. Ναι. Πες του τα όλα τώρα, όλα, για το μαχαίρι, για τον παππού του, για την ιστορία του, όλα, την ώρα της πειρατείας, όχι πριν ή μετά. Μετά είπα, τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλά έκανες. Και όλα λοιπόν έδειχναν ιδανικά για τους πειρατές μας, μέχρι που έσκασε μύτη ο Aquaman. Από αυτό το σημείο παιδιά και μετά φαίνεται πως η ταινία πάει να κάνει κάτι καλό. Ξέρει ακριβώς τι είναι και δεν πάει να γίνει κάτι άλλο. Στην τελική είναι μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής μας δεν τρυπιέται, κολυμπάει με ηλικιώδη ταχύτητα στο νερό, μιλάει και σε ανθρώπους αλλά και σε ψάρια και όλα αυτά τα κάνει ημίγυμνος.
Οπότε αυτό το concept δεν μπορείς να το πας σε πιο naturalistικούς δρόμους. Υποχρεωτικά θα το πας εκεί που πρέπει να πάει. Και αυτό έκανε ακριβώς η DC. Δεν έκανε το λάθος που είχε κάνει σε άλλα concept της. Γιατί το Aquaman, παιδιά, έχει δράση, έχει σενάριο, με κενά, αλλά έχει, έχει χιούμορ, πολύ καλό κιόλας και τόσο όσο. Wait, help me, he's trapped. You can't leave him like that. Please. You killed innocent people. You asked to see for mercy. Όλα λοιπόν στην ταινία ξεκινούν με μία επιλογή του πρωταγωνιστή, όπου ο Aquaman επιλέγει να μην βοηθήσει τον Manta με τον πατέρα του, με αποτέλεσμα εκείνος να σκοτωθεί και ο Manta να ορκιστεί να πάρει εκδίκηση στο όνομά του. Ένας Manta που ακόμα δεν ξέρεις ότι το λένε έτσι, δεν ξέρεις από πού προέρχεται και δεν μαθαίνεις και ποτέ, οπότε ποτέ στην ταινία δεν του δίνεις και τόσο σημασία. Εδώ έχουμε την πρώτη σκηνή κάτω από το νερό, όπου κατά τη γνώμη μου, παιδιά, είναι αψεγάδιαστη. Όπως και κάθε underwater scene στη συγκεκριμένη ταινία, τα CGI, παιδιά, είναι από άλλο πλανήτη. Οι άνθρωποι είχαν σχεδιάσει χρόνια πριν το οτιδήποτε αφορούσε τον κόσμο της Ατλαντίδας. Στολές, οχήματα, τρόπος σύντησης, ακόμα και που θα έκαναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ζούσαν στη συγκεκριμένη πόλη την φυσική τους ανάγκη. Δεν άφησαν τίποτα μα τίποτα που αφορά τον σχεδιαστικό τομέα στην τύχη του. Και για να σας τρελάνω ακόμα περισσότερο, όλα τα μαλλιά όλων των ηθοποιών σε όλες τις σκηνές κάτω από το νερό είναι CGI. Γιατί όλες οι σκηνές που τοποθετούνται κάτω από το νερό δεν γυρίστηκαν κάτω από το νερό. Και για να μάθεις περισσότερα, μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Ο βασιλιάς Όρμ λοιπόν προσπαθεί να πείσει έναν άλλο βασιλιά, τον Νέρους, να τον τζοϊνάρει για να επιτεθούν στους ανθρώπους της επιφάνειας, αφού για να το κάνει αυτό χρειάζεται τα 4 από τα 7 βασίλεια μαζί του. Και ξαφνική έκρηξη νούμερο 2. My mother's bastard has never even been to Atlantis. His loyalty is to the sun. Όπου από το πουθενά και χωρίς κανένα λόγο ένα υποβρύχιο επιτίθεται στον κρυφό πολιτισμό της Ατλαντίδας. Ο βασιλιάς Όρμ το βυθίζει με μεγάλη ευκολία και έτσι πείθει τον Νέρους να τον ακολουθήσει. Βέβαια θα βγάλει νόημα όλο αυτό πιο μετά. Θα βγάλει. Γεια σου, κόκκινο μάλικο. I need you to come with me to Atlantis. Listen, I'm gonna tell you the same thing that I told that rusty starfish Volko. Except nicer, cause you're a lady. No thank you, I'm not interested. Έλα ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Τον βάλατε να τη λέει κατευθείαν σε αυτό το πλάσμα. You defeated Steppenwolf and saved Atlantis. Τι έκανε λέει, κοπελιά, δεν ξέρω τι σου έχουν πει, αλλά ο μορφωνιός παίζει να εμφανίστηκε στη μάχη με τον Steppenwolf 3 φορές. Μη σου πω ότι δεν τον ακούμπησε ποτέ. Ας μην ήταν ο Σούπερμαν και θα σου λέγα εγώ. Δεν θα είχε μείνει ζωντανή ούτε κατσαρίδα. Γαρίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν παίζει να μάθουμε πού ακριβώς, ε. Φοβάστε να μάθουμε πού είναι Ατλαντίδα. That submarine was barely operational. But it served its purpose. One of your kind. Οπα! Άρα ο Manta έριξε το υποβρύχιο που έπεισε τον βασιλιά Νέρους στην αρχή της ταινίας. Αλλά ποιο υποβρύχιο? Αφού από αυτό το υποβρύχιο ο Manta σκότωσε τον καπετάνιο, έδειξε να φεύγει με το όχημά του στο τέλος της σκηνής και επίσης ο Aquaman το πλημμύρισε ολόκληρο. Plot hole μου βρωμά εδώ. Τι λέτε και εσείς, παιδιά? Και η επίθεση στην επιφάνεια γίνεται τελικά από τον βασιλιά Όρμ με τη μορφή ενός παλιριακού κύματος. Βέβαια η ταινία ποτέ μα ποτέ δεν μας έδειξε πως ο βασιλιάς έχει αυτήν τη δυνατότητα, δηλαδή να σηκώσει ένα παλιριακό κύμα. Πιο πολύ νόημα έβγαζε να το έχει κάνει η μέρα, η οποία σώνει κιόλας τον πατέρα του Aquaman στο τέλος. Βέβαια ούτε ποτέ υπονοεί κάτι τέτοιο η ταινία και επίσης η ίδια η μέρα λέει στο τέλος πως αυτό το έκανε Όρμ. Ας φύγουμε όμως από τα περίεργα της ταινίας για να προχωρήσουμε επιτέλους. Και πάμε λοιπόν στη μέρα όπου η μέρα βάζει κρυφά τον Aquaman στην Ατλαντίδα
Και αφού ο εκπαιδευτής του, ο Βάλκο, του εξηγεί ότι πρέπει να βρούνε την Τρίενα για να κερδίσει και να γίνει ο βασιλιάς των Πίθων στην ουσία, έχουμε την ξαφνική έκρηξη νούμερο 3. Η αστυνομία της Ατλαντίδας σκάει μύτη και επειδή οι Έλληνες δεν μπορούσαν να βάλουν κάτω τον Άκωμαν, σκάνε οι Τούρκοι Άτλαντες με παραδοσιακό γιαταγάνι στα χέρια, όπου και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και σκάει από το πουθενά ο... Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Σκάει όποιος είναι αυτός, τέλος πάντων, και ξυλοφορτώνει τον πρωταγωνιστή μας. You want conflict? Why don't you take these chains off, little brother? We'll see who gets run through. Τι λες, βρε χλεκλέ Άκωμαν? Λίγο πριν τις έφαγες από έναν υπάλληλο του βασιλιά και τώρα προκαλείς τον ίδιο? Και επειδή ο Άκωμα είναι deep ντάβανος, βρίσκεται απέναντι στο βασιλιά Όρμ και όπως είναι φυσικό, εφόσον παίζει εκτός έδρας, χάνει. Να σημειωθεί όμως εδώ ότι η ταινία σε ένα flashback μας δείχνει αυτό. Κρατήστε το αυτό, όπως κρατήστε και το δώρο, το κολιέ που έκανε δώρο ο βασιλιάς Όρμ στην μνηστή του. Μια μνηστή που τον προδίδει στεγνά, βουτάει τον Άκωμαν και πηγαίνουν να βρούνε την περιβόητη Τρίενα. Δεν θα ήταν γαμάτο να πηδούσε και η κατσίκα? Κάπου. Αυτός γενικά πάντα είναι κάπου. Crown jewel. Still experimental. Πω, μια οπλάρα! Ας τη χαλάσω! Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, που ξέρει να κάνει και μοντίφες σε πρωτότυπη τεχνολογία της Ατλαντίδας? Ή μικρότερο κεφάλι, ένα από τα δύο. Show off. I could have just peed on it. In this trident resides the power of Atlantis. Κοίτα αυτός, ρε. Βασιλιά! Εδώ, κάτω! Με εκείνα και μετά, λοιπόν, ο Άκωμαν και η Μέρα, μία μέρα, βρίσκονται στη Σικελία. Και εδώ, επί τη ευκαιρία, να σας πω κάτι πολύ όμορφο και πολύ εντυπωσιακό για τη σημερινή μας ταινία. Η Σικελία, παιδιά, σε κάποια στιγμή στις σκηνές δράσης της ταινίας μας, έπρεπε να καταστραφεί. Και γι' αυτό την έφτιαξαν από την αρχή. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Οι τύποι έφτιαξαν μια ολόκληρη πόλη με την κάθε της λεπτομέρεια από το μηδέν. Επίσης, αληθινό σκηνικό είναι και το παλιό ναυάγιο στο οποίο πιάστηκε ο Aquaman, εννοείται ότι και αυτό το έκτισαν από το μηδέν, αλλά τα πιο εντυπωσιακά σας τα κρατάω για το τέλος. Πάμε πίσω στο βυθό, όπου ο βασιλιάς Όρμ πηγαίνει όλο και πιο πολύ προς τη σκοτεινή πλευρά, σκοτώνει έναν άλλο βασιλιά, του κλέβει το στρατό και ξεκινάει εκστρατεία για να πάρει τον τέταρτο στρατό που χρειάζεται για να επιτεθεί στην επιθάνεια. Και κάπου εδώ έχουμε την ξαφνική έκρηξη νούμερο 4. Τρελή φαντασία και από σεναριογράφο αλλά και σκηνοθέτη στους τρόπους εξέλιξης της ταινίας. Μπράβο. Όπα, στα καλή. Δηλαδή του τύπου, του έδωσαν μια υπερσύγχρονη υπερστολή μαζί με ένα υπερόπλο και αυτός τα χάλασε για να φτιάξει αυτό. Με ποια λογική? Βλέπω μια στολή να γεμίζει ενέργεια για να με πυροβολήσει. Ας κάτσω ακίνητος να τη φάω στη μούρη.
Δεν θα σταθούμε όμως πολύ σε αυτό, γιατί τελικά ο Aquaman ξεπατώνει τον αποτυχημένο Ant-Man και καταλαβαίνει πως οι άλλοι καταλαβαίνουν την τοποθεσία τους από το βραχιόλι κοριό που σας είπα να θυμάστε από πριν. Και φτάνουμε σε αυτό. My decision to protect it while you betray it. You think I do not know of your treachery, that you have remained loyal to my mother's bastard son, that you have spent years training him to take the throne from me. Συγγνώμη. Αυτός δηλαδή ήξερε τόσο καιρό ότι ο Βάλκο εκπαιδεύει τον Aquaman. Σωστά, σωστά. Τότε γιατί δεν τον σταμάταγε? Να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά και να μας το λέει κομπλέ. Γιατί να το πει τώρα? Αφήστε, απαντάω εγώ. Όλα έγιναν για να πει στο τέλος ο Ορμ αυτή τη φράση. Take him. But make sure he has a view. Κρατήστε το. Τέρμα τα ψέματα όμως, γιατί η ταινία κάπου εδώ μας χαρίζει αυτήν τη σκηνάρα. Και μετά από αρκετό κολύμπι, ο Aquaman φτάνει στο Jurassic World. Μάμα, μη λέτε αυτό το λέξη για την Νίνο, τέλει κλαίει. Και στην ουσία εδώ η Ατλάνα λέει στο γιο της ότι κοίτα μαλακισμένο να πάρεις την τρίανα και τη στολή μέσα από τη σπηλιά, γιατί αλλιώς θα μείνεις για πάντα με τους δεινόσαυρους. Πάει λοιπόν ο Aquaman μέσα στη σπηλιά, όπου φυλάει τη στολή αλλά και την τρίανα ένα αρχαίο τέρας που στην αρχή του ρίχνει μερικές, αλλά μετά... Stop. You understand me? I do. Who are you? Ρε, ποιανού είσαι εσύ, του λέει. Τι Ατλάνας είσαι. Α, κάτσε εδώ πέρα, στα ποδαράκια μου, τι να σε φιλέψω. Μια τρίαινα, μια στολή. One true king. Πω πω πω, τι βλέπουν τα μάτια μου. Παιδιά, αν είναι να δώσουμε κάτι και πρέπει να δώσουμε κάτι στην ταινία, είναι ο απίστευτα όμορφος σχεδιασμός των διαστημοπλοίων, των υποβροχίων, όπως θέλετε πείτε τα, αλλά και των πανοπλοίων. Πανέμορφα. Λοιπόν, για τη σημερινή μάχη έχουμε καραχαρίες, αστερίες και αλογάκια Παναγίας versus καβούρια. Μεγάλα, αλλά καβούρια. Ο Aquaman μαζί με το υποβρύχιο Balrog ξεκληρίζουν ό,τι και αν σταθεί μπροστά τους. Και επειδή οι δημιουργοί είναι μερακλείδες, θα πάνε και τη μάχη στην επιφάνεια για να γίνει αυτό. Μπράβο ρε guys, μπορεί η ταινία να είχε κάποια θέματα, αλλά... κάποια άλλα, τα περισσότερα, τα έκανε σωστά. Και ένα από αυτά είναι αυτή η σύνδεση, γιατί ο Aquaman νικάει τον μεγαλύτερο εχθρό του με ένα κόλπο που η ταινία μας το έχει σετάρει από την αρχή. Α, και θυμάστε τη σκηνή που έγινε με τον Βάλκο και τον Νόρμ? Ε, γι' αυτό έγινε. Take him. But make sure he has the view. Και αυτό λοιπόν ήταν το Aquaman. Όμως, σας υποσχέθηκα για το τέλος κάποια επιπλέον ωραία πραγματάκια. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι υποβρύχιες σκηνές της ταινίας ήταν όλες μα όλες ψηφιακά κατασκευασμένες. Οι ηθοποιοί ήταν δεμένοι σε ειδικές συσκευές που εξομοίωναν σε μεγάλο βαθμό την κίνησή τους μέσα στο νερό. Επίσης, θυμάστε το σπίτι του μπαμπά του Aquaman από την αρχή της ταινίας? Ε, αυτό δεν υπήρχε ποτέ εκεί. Απλά βρήκαν την τοποθεσία που ήθελαν και έκτισαν από την αρχή ένα ολόκληρο σπίτι εκεί. Όπως επίσης από το μηδέν φτιάχτηκε και η pub που εμφανίζεται σε μία μόνο σκηνή της ταινίας.
γιατί καμία ήδη υπάρχουσα pub δεν ικανοποιούσε τα θέλα των δημιουργών. Και έτσι είπαν, δεν βαριέσαι ρε, θα φτιάξουμε μία από την αρχή. Αυτά λοιπόν για σήμερα παιδιά, θέλω να μου πείτε και εσείς πώς σας φάνηκε κάτω στα σχόλια η συγκεκριμένη ταινία, θέλω πολύ να μάθω εάν σας άρεσε ή όχι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις τα κινηματογραφικά νέα, περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.